Έρχομαι σε εσάς, κυρία Χρονοπούλου. Τι προσδοκά και εσείς προσωπικά, αλλά και το κόμμα από τη συμμετοχή στο Ευρωκοινοβούλιο, με την έννοια ότι πολλές φορές είναι αντίθετος στις ευρωπαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή στους χώρους που πηγαίνουμε, που ούτως ή άλλως πηγαίνουμε και όλο το προηγούμενο διάστημα, απλώς γίνεται με πιο εντατικούς ρυθμούς. Στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, γίνεται με πιο εντατικούς ρυθμούς αυτό το διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι για τον κόσμο δεν υπάρχει αυτό το ερώτημα, γιατί το ΚΚΕ συμμετέχει ή έχει προσδοκίες από τις ευρωεκλογές, από τη στιγμή που δεν συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσα-ίσα μπορούμε να πούμε ότι θέλουν να ενισχύσουν και τη φωνή που ακριβώς αναδεικνύει όλα αυτά τα ζητήματα, που αποκαλύπτει τις αποφάσεις που παίρνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δείχνει το κοινό νήμα που συνδέει την πολιτική σε επίπεδο χώρας, την ανταλλαγή πολιτική στο επίπεδο της Ελλάδας, με την ευρωενωσιακή πολιτική, από την οποία, επειδή έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι, έχουν βγάλει συμπεράσματα ότι είναι ακριβώς η ευρωενωσιακή πολιτική αυτή που ευθύνεται για τα σοβαρά ζητήματα που ιεραρχούν και οι εργαζόμενοι και ο λαός, η ακρίβεια, οι παγωμένοι μισθοί, η τεράστια ενεργειακή φτώχεια που συνδέεται με την πράσινη μετάβαση, με το χρηματιστήριο ενέργειας, τα προαπαιτούμενα που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης, 13 ώρες δουλειά, τα mini jobs, και βέβαια υπάρχει και μεγάλη αγωνία για τις διεθνείς εξελίξεις που βάζουν και την Ελλάδα στο επίκεντρο των ανταγωνισμών. Να κλείσω με το εξής, ναι, ότι επειδή βγήκε ο κόσμος στον δρόμο για αυτό όλο αυτό το διάστημα, κατάλαβε τη δύναμή του την αντιπολίτευση και κατάλαβε ότι έχει και στο πλευρό του το ΚΚΕ. Μάλιστα. Λοιπόν, έρχομαι σε εσάς, κυρία Χρονοπούλου. Υπάρχουν συμμαχίες τις οποίες μπορεί να επιδιώξει το ΚΚΕ την επόμενη μέρα, και ποιες είναι αυτές? Καταρχάς, δεν μου δίνετε για μένα τη δυνατότητα να πω για την οικονομία, γιατί είναι σημαντικό. Βεβαίως, αν θέλετε, μπορείτε να απαντήσετε. Είναι σημαντικό να πούμε ότι αξιοποιώντας ευρωενωσιακές οδηγίες που συνδέουν τους μισθούς με την ανταγωνιστικότητα, οι μισθοί είναι καθυλωμένοι ουσιαστικά από το 2009. Μην πω και μειωμένη. Την ίδια στιγμή, βέβαια, είχαμε περιόδους ανάπτυξης, περιόδους εναλλαγή κυβερνήσεων. Οι μισθοί παρέμειναν εκεί, ενώ τα κέρδη εκτοξεύονται. 11 δισεκατομμύρια είχαμε από τα σούπερ μάρκετ τζίρο, 2 δισεκατομμύρια κέρδη μεγάλη. Άρα, πώς θα αλλάξει όλο αυτό, τι θα κάνει το ΚΚΕ? Λέω λοιπόν ότι αυτά είναι που βγάλανε. Η ακρίβεια είναι ένα από τα ζητήματα και τα αιτήματα για αυξήσεις στους μισθούς. Η αβάσταχτη φορολογία είναι από τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και τους βγάλαν στους δρόμους. Εμείς λέμε ότι εκεί δένεται η συμμαχία και των εργαζομένων με τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, και βέβαια εκεί έχει και τη θέση του ΚΚΕ. Από τη στιγμή που με τα υπόλοιπα κόμματα που συμμετέχουν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας χωρίζει μια άβυσος, με την έννοια ότι εμείς στασσόμαστε ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε αναδείξει εξ αρχής το χαρακτήρα της ότι είναι για τα συμφέροντα των λίγων, δεν μπορούμε να συζητάμε για τέτοιου είδους συμμαχίες. Συμμαχία είναι στο δρόμο, εκεί που καλούμε και τον λαό να βγει, να πιστέψει στη δύναμή του και βέβαια να ενισχύσει και το κόμμα που ακριβώς έχει αναδείξει όλα αυτά τα ζητήματα και τον έχει βοηθήσει να βγάλει και συμπεράσματα όλα αυτά τα χρόνια.